Σε αυτό το πέδα πολέμου κυριαρχεί ο πλέον ισχυρός. Η συμμαχία, ξέρετε, γίνεται για αμοιβαίο όφελος, για αμοιβαίο συμφέρον. Συμμαχώ με κάποιον σε ισότιμη βάση, γιατί έχουμε έναν κοινό στόχο, έναν κοινό εχθρό. Αυτά τα πράγματα που, στα οποία μετέχει η Ελλάδα, αυτοί οι θεσμοί, πώς τους έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ, που μετέχει η Ελλάδα σήμερα, δεν είναι συμμαχίες. Γιατί? Γιατί ο ισχυρός σε αυτές έχει συμφέρον και ο αδύνατος δεν έχει. Τι κερδίζει η Ελλάδα από τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ? Τι κερδίζει από την εμπλοκή στους πολέμους του ΝΑΤΟ? Τίποτα. Ο λαός μας έχει πολλά να κερδίσει βγαίνοντας από αυτές τις λικοσυμμαχίες. Τίποτα δεν έχει να κερδίσει παραμένοντας αυτές. Μόνο δάκρυα σήμερα, αίμα αργότερα και αν θέλετε και συμμετοχή στα εγκλήματα του υπεριαλισμού, μην τυχόν και χάσουμε από αυτό.